Η φωτιά στο σπίτι της άσπρισά μου ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ο γιος της οικογένειας είχε βάλει φωτιά στο τζάκι, έπεσαν να κοιμηθούν, ξύπνησαν από τη μυρουδιά, όταν κατάλαβαν ότι είχε αρχίσει να παίρνει φωτιά η στέγη. Άμεσα ειδοποίησαν την πυροσβεστική, η οποία σύμφωνα με τη μαρτυρία του ιδιοκτήτη κατέφτασε πολύ άμεσα. Σε 20 λεπτά ήταν εδώ το πυροσβεστικό. Σύμφωνα όμως με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, άρχισε πολύ να γίνει σύνδεση του σωλήνου και να αρχίσει η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Με αποτέλεσμα οι ζημιές που υπέστη το σπίτι να είναι πολύ μεγάλες. Τώρα είναι 7 και 20, ουσιαστικά η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ευτύχημα είναι ότι με όλη αυτή την υπόθεση δεν τέθηκαν σε κίνδυνο διπλανά σπίτια, γιατί απλά δεν υπήρχαν. Ήρθε σε χρόνο μηδέν και εδώ και μισή ώρα προσπαθούν να βάλουν νερό για να σβήσουν το σπίτι. Το σπίτι με ένα λαστιχάκι θα είχε σωθεί. Εδώ και μισή ώρα προσπαθούν να βάλουν νερό, δεν μπορούν και τελικά το σπίτι έχει καεί και τώρα πήραν νερό μετά από μισή ώρα. Έβαλε το τζάκι ο γιος μου για να κάψει και δυστυχώς δεν ξέρω τι έγινε, πήρε φωτιά η σκηπή. Και ενώ μπορούσαμε με ένα λάστιχο να τη σβήσουμε, πήρα την πυροσβεστική, ήρθε εδώ σε χρόνο πολύ γρήγορο. Και ενώ δεν μπορούσε να σβηστεί με το τίποτα, δημιουργήθηκε αυτός ο πανικός, γιατί μισή ώρα δεν μπορούν να ανεβάσουν νερό απάνω. Με αυτά τα μηχανήματα προσπαθούν να μας σβήσουν τα σπίτια. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.